Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, δίπλα μας είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια να χαρακτηρίσει αυτόν τον υπεραθλητή και πάνω απ' όλα άνθρωπο με κεφαλαία γράμματα, αλλά οφείλω να πω πως όσες σκέψεις και αν πέρασαν από το μυαλό μου για το πώς θα μπορούσα να υποδεχτώ αυτόν τον μεγάλο πραγματικά αθλητή, έχουν πια σβήσει από την μνήμη μου. Σας λέω απλά ότι μαζί μας λοιπόν είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης και νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σήμερα θα είναι εδώ απέναντί μου, δίπλα μου, για να μας πει έτσι μερικά λόγια. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς καλά λόγια. Είναι απλά η πραγματικότητα, κύριε Γιαννάκη. Είναι ό,τι πιο απλό μπορούμε να πούμε για εσάς. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει καλά με τον τρόπο με τον οποίο καταθέσαμε την προσπάθειά μας στον αθλητισμό και νομίζω ότι αυτό πάντα είναι συγκλονιστικό όταν το βλέπεις και σε ακολουθεί ακόμα και σήμερα που σίγουρα δεν είμαστε αθλητές τουλάχιστον. Ξέρετε κάτι, αυτό που νομίζω ότι χαρακτηρίζει εσάς και κάποια άλλα παιδιά, ιδίως από εκείνη τη Χρυσή Φουρνιά, δεν είναι ότι ήσασταν μόνο τρομεροί αθλητές, δεν είναι ότι σηκώσατε πραγματικά όλη την Ελλάδα στους ώμους σας, αλλά ότι διαχρονικά, μέχρι και σήμερα που ασπρίσαν τα μαλλιά σας, κύριε Γιαννάκη, με τον τρόπο ζωής σας, με τον τρόπο που βιώνετε την καθημερινότητά σας, μας δίνετε συνέχεια μηνύματα. Και να γίνω πιο σαφής, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έπαιξαν το δικό τους ρόλο, Μαραντόνα στο ποδόσφαιρο. Αλλά όπως το λέω, τα στενά τιμούν τα πρώτα. Η πορεία του εκτός αγωνιστικών χώρων δεν ήταν ανάλογη με το λαμπρό αστέρι που είδαμε. Εσείς δίνετε με το παράδειγμά σας και με το ήθος σας μια άλλη διάσταση στην αθλητική σας ιδιότητα. Αυτό είναι που νομίζω ότι ξεχωρίζει και εσάς και άλλους αθλητές σας. Τι να πω τώρα, εγώ απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα ο αθλητισμός δίνει πολλά εφόδια ώστε να μπορέσεις να τηθασέψεις τον εαυτό σου. Δίνει πολλές δυνατότητες ώστε να μπορέσεις να γίνεις ένας άνθρωπος που θες να προσφέρεις στην κοινωνία και να παλεύεις κάθε φορά να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Νομίζω ότι αυτό το δρόμο διαλέξαμε και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό όλες οι οικογένειες να έχουν παιδιά μέσα στον αθλητισμό και γιατί όχι να μην βιώσουν τα ίδια που βιώσαμε εμείς και να κάνουν ακόμα περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η προσπάθεια. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για τίποτα διαφορετικό μάλλον από αυτό που καταθέτω αυτή τη στιγμή. Αυτά έμαθα μέσω του αθλητισμού, να εκτιμώ πάρα πολύ τους συμπαίκτες μου, να αγαπάω πάρα πολύ τους αντιπάλους μου γιατί αυτοί με βοηθούσαν να γίνω καλύτερος και φυσικά να σέβομαι πάρα πολύ τον προπονητή μου που ξόδευε όσο μπορούσε περισσότερες δυνατότητες για να μου δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω ότι όλα αυτά σε οδηγούν στο να σέβεσαι τους ανθρώπους, να σέβεσαι τη ζωή και να εκτιμάς όσοι έχεις συνεργαστεί. Δώσατε πολλά στον αθλητισμό, αλλά επιτρέψτε μου να πω, πήρατε και πάρα πολλά. Μου λέγατε χαρακτηριστικά πως σήμερα είχατε πάει για φαγητό με τον Βαγγέλη τον Πουλιανίτη, ένα δικό μας παιδί εδώ, Τρικαλινό, έναν μπασκετάνθρωπο, ο οποίος για πολλά χρόνια τώρα είναι Θεσσαλονίκη, και μπήκαν μέσα στο μαγαζί, έτσι, μπήκε ένα γκρουπ από τις ΣΕΡΕΣ, άνθρωποι μεγάλη ηλικία, σας είδαν και ξεσηκώθηκε ολόκληρο το μαγαζί. Ότι παίρνω πολλά και ότι έχω πάρει πάρα πολλά, φυσικά. Μα όλα αυτά που ανέφερα πριν για τον αθλητισμό, νομίζω ότι είναι ίσως ότι καλύτερο μπορεί να αποκομίσει ένας άνθρωπος. Γιατί ωραία, πολλές φορές βλέπουν τα καλάθια, τις νίκες. Δεν είναι μόνο αυτά. Νομίζω ότι οι σχέσεις σου με τον κόσμο, οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους που βιώνουν και χαίρονται με τις δράσεις που παρακολουθούν, έστω και από μακριά, αλλά και με τη στάση που έχεις στον αθλητισμό, νομίζω ότι αυτό είναι ο μεγαλύτερος πλούτος.
Κύριε Γεννάκη, χωρίς να θέλω να φιλοσοφήσω, να πω απλά ότι ένας αγώνας μπάσκετ διαρκεί θεωρητικά 40 λεπτά, άντε εκεί με τις καθυστερήσεις του φάουλ και τα λοιπά και όλα αυτά, να φτάσει και 2 ώρες που λέει ο λόγος, έτσι μία ώρα, μία μισή. Το θέμα όμως είναι ότι όταν σβήσουν τα φώτα, πόσο πραγματικά η λάψη αυτών των ανθρώπων που ήταν μέσα στο γήπεδο εξακολουθεί να παίζει το δικό της ρόλο και εκτός γηπέδων. Γι' αυτό λέω ότι είστε πραγματικά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραίο το ότι ακόμα αγγίζει τις καρδιές του κόσμου η παρουσία μας στα γήπεδα και νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραίο το ότι τους δίνει δύναμη για να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει όνειρο που δεν μπορεί να κατακτήσει τώρα, ο άνθρωπος. Έλεγα, σας είπα λίγο πριν να ξεκινήσουμε ότι μου φέρατε θύμισες παλιές έτσι, στο νου και βέβαια θα με συγχωρήσουν οι φίλοι τηλεθεατές, αλλά πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί στη δεκαετία του 80, όταν έκανα και τα πρώτα μου βήματα πέρα από φοιτητής αλλά και σαν δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη, ζούσα σε αυτή τη φτωχομάνα την πόλη, την πανέμορφη αυτή πόλη, που όλοι μας ζούσαμε στο ρυθμό του μπάσκετ, στο ρυθμό του Γιαννάκη, του Γκάλη, του Φιλίππου και των άλλων παιδιών, όπου κάθε μέρα ήταν μια γιορτή. Ιδιαίτερα η Τετάρτη πριν τον αγώνα, η Πέμπτη η μέρα των Ευρωπαϊκών Αγώνων, η Παρασκευή η επόμενη. Και όταν κάθε αγώνας για τον Άρη και όλος ο φιλάθρος ήταν πραγματικά ένα γιορτή. Ήταν μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ήταν κάτι το απίστευτο δηλαδή αυτό. Δεν έχει να κάνει με έναν απλό αγώνα. Είναι αλήθεια αυτό που λες, γιατί... απίστευτα πράγματα. Η πόλη ζούσε στους ρυθμούς της Πέμπτης, που ήταν η προσδοκία της Τετάρτης, και το παραμύθι που απολάμβανε την Παρασκευή η πόλη. Και που δεν είχε ποτέ δράκο. Ναι, νομίζω ήμουνα κάπου εκεί κι εγώ. Απλά... Ο δράκο ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Απλά αυτό νομίζω ότι το κυριότερο είναι ότι μεταδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Μεταδόθηκε από, ναι, από τη μια άκρη στην άλλη και νομίζω ότι αυτή ήταν μεγάλη προσφορά του Άρη που κατάφερε να δημιουργήσει αυτό το σύνολο και νομίζω η μεγάλη προσφορά των ανθρώπων που δουλεύαμε όλοι μαζί εκεί κάθε μέρα, είχαμε πάθος, πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να το καταφέρουμε και νομίζω ότι αυτό μεταδιδόταν από τη μια άκρη ως την άλλη στην Ελλάδα, είναι μέσω της τηλεόρασης. Είναι κάποια πράγματα, συγγνώμη, δεν ναι, ναι, προσθέτε. Όχι, μέσω της τηλεόρασης αυτό είναι. Είναι κάποια πράγματα που όσο και να τα δει κανείς, βέβαια χρειάζεται και η δωρατικότητα. Τι εννοώ, εκείνη η κίνηση, ένα φτωχόπεδο από τη Νίκαια, μια εργατική συνοικία που ουσιαστικά έχει σηκώσει μόνος του τον Ιωνικό Νικαία, στην ομάδα που ήσταν τότε. Mm. Εκείνη η κίνηση να φύγετε από την Αθήνα και να ανεβείτε τη Θεσσαλονίκη και να δημιουργεί εκείνο το μοναδική, θα έλεγα, χημίας Γκανιάν, για αυτούς που δεν ξέρουν υπόδρομο, και να σύρουν πραγματικά τον Άρη και το ελληνικό μπάσκετ, ήταν μοναδική. Και φτάσαμε στο σημείο μετά να πάρουμε και το Euro, όπου όλη η Ελλάδα είχε πραγματικά το μπάσκετ στο σπίτι της. Παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά. Ήταν συγκλονιστικό, είναι αλήθεια. Άλλαξε το ρου της ιστορίας του μπάσκετ γενικά. Είναι αλήθεια ότι μεγάλωσα και ανδρώθηκα στην Νίκαια. Έχω έρθει εδώ με την Νίκαια, με τον Ιωνικό Νικαίας, στα Τρίκαλα, σε κάτι αγώνες μπαράζ. Ο Βαγγέλης ο Πουλιανίτης που είναι παρέα τώρα εδώ και που ανέφερες προηγουμένως, πράγματι είναι ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος έχει ωραία δράση μες στο μπάσκετ και σαν παίκτης και σαν οικογενειάρχης και σαν επαγγελματίας. Παιδί με ήθος. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ αυτή την περίοδο το μπάσκετ. Και τότε ήμασταν μία παρέα η οποία κατόρθωσε με τη δουλειά της σκληρή αλλά και με την πίστη να παρακινήσει όλη την Ελλάδα να δείξει ότι δεν υπάρχει αντίπαλος που μπορούμε να φοβηθούμε, γιατί πριν το 84 οι ελληνικές ομάδες κάνανε κάποιες μεγάλες νίκες, αλλά ποτέ δεν φανταζόντουσαν ότι θα μπορούσαν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ευρωπαϊκά δρόμενα.
αυτή η παρέα, αυτή η δουλειά, αυτή η προσπάθεια, ο Άρης, πραγματικά συντρόφευε την υπερηφάνεια όλων των Ελλήνων κάθε Πέμπτη. Και βέβαια μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργήθηκε και η αποτελεσματικότητα της Εθνικής, μια και εγώ με τον Νίκ κατά κύριο λόγο και με τα άλλα παιδιά βρεθήκαμε στην Εθνική Ομάδα και αφού είχαμε μάθει να συνεργαζόμαστε καθημερινά στις προπονήσεις και στους αγώνες κάθε Πέμπτη απέναντι σε τόσο μεγάλους αντιπάλους, νομίζω αυτό βοήθησε πάρα πολύ ώστε με την προσθήκη ταλαντούχων παιδιών όπως ήταν ο Παναγιώτης, ο Φασούλας, ο Φάνης, ο Χριστοδούλου, νομίζω δημιουργήσαμε ένα σύνολο το οποίο έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους και παρακίνησε όλη την Ευρώπη ότι τελικά η Σοβιετική Ένωση και η Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία δεν είναι ανίκητες από μια μικρή χώρα όπως ήμασταν εμείς. Δεν είναι ανίκητες, είναι ομάδες κι αυτές και αν τυχόν πραγματικά και οι μικρές χώρες δείξουν πάθος, συνεργασία που είναι το κυριότερο, κάτι το οποίο λείπει από τους Έλληνες, αν δείξει συνεργασία και σεβασμό ένας τον άλλον, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία φαίνονται αδύνατα. 14 Ιουνίου, μια χρυσή πραγματικά ημερομηνία. Φαντάζομαι πως δεν μπορείτε ποτέ να την ξεχάσετε αυτή την ημερομηνία, έτσι. Όχι βέβαια. Ποτέ μα ποτέ. Και πέρσι, επειδή κατά καλοκαίρι ασχολούμαι με κάποια μικρά παιδιά, το ξεκίνησα γιατί υπήρξαν γονείς οι οποίοι μου λέγανε ότι αφού ασχολείσαι επαγγελματικά σαν προπονητής σε επαγγελματικές ομάδες, θα θέλαμε πάρα πολύ να βρεις έναν τρόπο να ασχολείσαι και με παιδιά. Και βρήκα αυτόν τον τρόπο μαζί με, τον γιο μου τον Δημήτρη τον Γιαννάκη, που και αυτός αυτή τη στιγμή ακολουθεί την προπονητική βασικά. Βρεθήκαμε την προηγούμενη 14 Ιουνίου στο Καστελόριζο, όπου κάναμε μπάσκετ για τα μικρά παιδιά εκεί που ήταν 50 στον αριθμό στο σχολείο δωρεάν και προσπαθήσαμε να τα παρακινήσουμε αφήνοντας και από μία μπάλα κατά τη διάρκεια του χειμώνα να παίζουν μπάσκετ. Άρα οι 14 Ιουνίου δεν σταματάω ποτέ να θυμάμαι ότι μετά τη μεγάλη νίκη είχαμε πει ότι θα ήταν πολύ ωραίο ένα παιδί, κάθε παιδί να έχει μία μπάλα. Σωστά, στα χέρια του. Σωστά. Νομίζω έγινε τότε. Έγινε δηλαδή, χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά βρεθήκαν στα γήπεδα του μπάσκετ. Χαρήκαμε επιτυχίες και ευχόμαστε αυτό να συνεχιστεί. Βέβαια, αυτή εδώ η χώρα, κύριε Γιαννάκη, σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρει και να εκτιμά, αλλά και δεν αναφέρομαι στον απλό κόσμο. Σε αυτούς που συνήθως κινούν τα νήματα, τι πιο απλό και πιο ωραίο, αν εσάς και τα άλλα παιδιά της Εθνικής φρόντιζαν πραγματικά να σας έχουν πάντα στην πρώτη γραμμή ως μιμητές, ως παραδείγματα για όσες γενιές και να περάσουν. Γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο το τι καταφέρατε σαν αθλητές, αλλά και το τι μηνύματα περάσατε και ως άνθρωποι. Είναι πολλαπλό το μήνυμα, πολλαπλή η διάσταση. Σε μια χώρα που δυστυχώς δεν έχει να επιδείξει και πάρα πολλά. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην οργάνωση, έχουμε ένα πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας και των επιτυχιών, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν μέσα από αυτές τις επιτυχίες, αλλά και τις εμπειρίες τους, στους νέους ανθρώπους. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, τα παιδιά είναι οργανισμοί οι οποίοι θέλουν παρακίνηση, θέλουν παραδείγματα και θέλουν να δείξει ενδιαφέρον ο μεγαλύτερος προς αυτούς για να βάλουν όλοι τους τη δύναμη και να δείξουν το ταλέντο τους. Εμείς έχουμε σαν χώρα ταλέντο και στο μπάσκετ πραγματικά είμαστε μια χώρα που μας ταιριάζει αυτό το παιχνίδι. Αλλά σίγουρα όμως δεν φτάνει οι επιτυχίες οι προηγούμενες. Θέλει από εδώ και πέρα πραγματικά αυτές τις επιτυχίες να τις αναλύουμε, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε στα παιδιά την παρακίνηση αλλά και το πάθος που χρειάζεται για να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το ταλέντο στο γήπεδο. Τώρα βέβαια εμείς μιλάμε αυτή την ώρα για μεγάλα και τρανά, αλλά επιτρέψτε μου να το βάλω και από μια άλλη διάσταση. Είναι τεράστιο το κέρδος πέρα από το ηθικό, αθλητικό και το ιδεώδες και το οικονομικό. Αν σκεφτεί κανείς τους τεράστιους τζίρους που έχουν γίνει στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80 με κεντρικό άξονα το μπάσκετ. Πόσες οικογένειες, πόσοι άνθρωποι
ουσιαστικά γαλοκύθηκαν, ζήσαν από, από αυτό το άθλημα. Διότι αυτό συνεπάγεται και με όλα αυτά τα οποία προϋποθέτει μια τέτοια, ας πούμε, διαδρομή. Είναι απίστευτο. Είναι αλήθεια το ότι το μπάσκετ από το 87 και μετά νομίζω ότι έδωσε μεγάλη όθηση σε όλους τους Έλληνες, σε οποιαδήποτε δράση και αν κάνανε. Και φυσικά δημιούργησε πάρα πολλές δουλειές. Και βέβαια το κυριότερο που ήταν και το ίσως η μεγαλύτερη προσφορά που είχε το μπάσκετ απέναντι στην ελληνική κοινωνία, έκανε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι πράγματι μπορούμε να είμαστε μέσα στους κορυφαίους σε οποιαδήποτε δράση και αν κάνουμε, αρκεί, όπως είπα και πριν, να βάλουμε τη συνεργασία πάνω από το εγώ, πάνω από τον, δηλαδή να τυθασέψουμε τον εγωισμό μας και να το χρησιμοποιήσουμε μόνο θετικά, παρακινώντας ο ένας τον άλλον να φτάσουμε όλοι μαζί ψηλά. Νομίζω το μπάσκετ αυτό το κατάφερε και έτσι έγινε παράδειγμα προς μίμηση από πολλά σπορ, αλλά κυρίως δημιούργησε δουλειές οι οποίες προέρχονται μέσα από τις μετακινήσεις, από το ότι τα παιδιά ασχοληθήκαν με τον αθλητισμό, από την καλύτερη υγεία που μπορεί να έχουν. Από διάφορους τομείς. Από διάφορους τομείς. Αυτό είναι αλήθεια. Πέστε μου λίγο έτσι κάτι. Πολλές φορές σας το έχω ρωτήσει. Περιμένατε ποτέ όταν ξεκινούσατε έτσι από τη Νίκαια ένα φτωχό άσημο παιδί να φτάσει τόσο ψηλά? Κλείνετε καμιά φορά τα μάτια σας έτσι, θέλω να σας πιστέψετε αν είναι αυτό όνειρο ή πραγματικότητα? Γιατί όντως μοιάζει με παραμύθι. Και εδώ, όπως έλεγα, είπα προηγουμένως, όχι απλά έχει δράκο, αλλά το παραμύθι αυτό πραγματικά μοιάζει με τα παραμύθια που ακούγαμε για τα Βασιλόπουλα, κύριε Γιαννάκη. Εντάξει, επειδή δράκος πολλές φορές ίσως το ακούσαν οι τηλεθεατές ότι δύο φορές είναι το παρατσούκλι που, που ήμουν όταν ήμουν παίκτης, το παρατσούκλι που μου είχαν δώσει. Να σας πω, όταν ήμουν νεαρός και είχα ξεκινήσει ήδη τον μπάσκετ, και έβλεπα στα μονόσυλλα των εφημερίδων παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μανίλα, Φιλιππίνες τότε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, εμείς η Εθνική Ελλάδος θα μπορέσει ποτέ να πάει εκεί? Να σας πω όσον αφορά την προσωπική μου καριέρα. Πάντα στόχος μου ήταν κοντινός. Δηλαδή έλεγα, όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, πότε θα μπω στο παιδικό, στην παιδική ομάδα, στη δωδεκάδα. Όταν έμπαινα στη δωδεκάδα, άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Να κάνω προπόνηση. Ναι. Δεν φοβόμουν να κοιτάξω ψηλά. Απλά ήθελα να κάνω πράγματα τα οποία ήταν άμεσα, κοντά, να μπορούσα να τα πιάσω. Δεν φοβόμουν να συγκριθώ με κανέναν. Ναι. Δεν φοβόμουν να χάσω. Δεν φοβόμουν να τσαλακωθώ. Προσπαθούσα κάθε φορά να κάνω περισσότερη προπόνηση και να κάνω περισσότερα πράγματα. Όταν αγωνιζόμουν πάντα με την εθνική ομάδα, σκεφτόμουν πότε θα μπορέσουμε κι εμείς να παίξουμε βράδυ, δηλαδή στους τελικούς. Γιατί συνήθως όταν πρωτοπήγα στην εθνική ομάδα, ήμασταν μια ομάδα που παίζαμε για τη 9η, 10η, 11η, 12η θέση. Λαϊκή απογευματινή. Εντάξει, πρωινή. Ναι, ήταν πρωινά τα παιχνίδια. Και φυσικά θεωρούσα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και με παρόντρισε ο ένας με τον άλλο, αλλά νομίζω ότι τελικά είχα δίκιο. Ότι βήμα-βήμα, αλλά χωρίς φόβο και με θέληση, νομίζω ότι μπορεί να πετύχει οποιοδήποτε πράγματα τα οποία ούτε καν ονειρεύεται. Και νομίζω ότι η Εθνική Ελλάδος κατάφερε να πετύχει πράγματα που δεν ονειρεύεται. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει πράγματα που ονειρεύεται και νομίζω ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά όλα αυτά καταλήγω και παρακινώ και λέω στους συμπατριώτες μου ότι μόνο με συνεργασία, μόνο με διάθεση να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να μπορούμε πραγματικά να κάνουμε ό,τι έκανε τον μπάσκετ και το 1987, αλλά και ό,τι έκανε και μετά, και το 2005 και το 2006, που δείξαμε ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε ανθρώπους με ταλέντο, αλλά χρειάζεται προσπάθεια να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Κύριε Γιαννάκη, θα με συγχωρέσετε, αλλά λίγο καθυστέρηση θέλω να κάνω. Να, ένα μικρό time out. Σας κρατήσω λίγο παραπάνω από το τέταρτο που είπα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να σας δώσω λίγο και δυνατότητα να πιείτε δύο γουλές από τον καφέ. Παραγγείλαμε κρύο καφέ, θα ζεσταθεί μέχρι να τελειώσουμε την συνέντευξη. Θέλω να πω και στον άνθρωπο Παναγιώτη Γιαννάκη.
δεν πήραν τα μυαλά σας αέρα από τις επιτυχίες. Σεμνό παιδί, πολύ καλός οικογενειάρχης, με μια πολύ καλή οικογένεια. Ένας ακόμα, αν θέλετε, τομέας όπου και εκεί, δώσετε δείγματα γραφής. Δεν είναι υπερβολές αυτά που λέω. Και το τονίζω γιατί πραγματικά πρέπει έτσι να τα ακούμε και να τα ξανακούμε αυτά τα παραδείγματα και αυτά τα μηνύματα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ένα πράγμα πιστεύω πολύ ιδιαίτερα στη ζωή μου, ότι στη ζωή θαύμα δεν είναι να πετάς, αλλά θαύμα είναι να περπατάς. Και νομίζω ότι εγώ είχα την τύχη να βρεθώ με τη γυναίκα μου την Ευγενία από μικρό παιδί. Κάναμε μια πολύ ωραία οικογένεια. Είναι ένας άνθρωπος που μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ στη ζωή μου. Και κατορθώσαμε παρέα να δημιουργήσουμε μια πολύ ωραία οικογένεια και να χαιρόμαστε την καθημερινότητα και με τα παιδιά μας, αλλά και τώρα με τα δύο εγγόνια μας, τον Φίλιππο και τη Δανάη. Οπότε, να είστε γερός και να τη χαίρεστε την οικογένεια σας και τα εγγόνια σας. Να ξέρουν όλοι ότι για να πετύχεις σπουδαία πράγματα πρέπει να έχεις ανθρώπους που πραγματικά σου συμπαραστέκονται, γιατί όλοι οι άνθρωποι γύρω τους έχουν και πειρασμούς, αλλά συγχρόνως έχουν και πράγματα τα οποία τους απογοητεύουν, τους δημιουργούν μια στάση απέναντι στα πράγματα χωρίς να κάνουν προσπάθεια, και νομίζω ότι η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο, και εγώ σε αυτό το τομέα ήμουν πολύ τυχερός, γιατί είχα και γονείς οι οποίοι πάντα πιστεύαν σε μένα και μου συμπαραστεκόντουσαν, αλλά και την γυναίκα μου και τα παιδιά μου, οι οποίοι, παρότι έλειπα πάρα πολύ καιρό από το σπίτι, εκείνοι ήταν πάντα δίπλα μου και με περιμένανε για να ξεκουραστώ και να χαρώ μαζί τους τις ωραίες οικογενειακές στιγμές που περνούσα μαζί τους. Οπότε το ευχαριστώ ανήκει σε όλους. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Στα Τρίκαλα είστε από τη Δευτέρα το βράδυ. Ναι. Σήμερα το απόγευμα, αφού ήδη μιλήσατε και με τους πρωτοετής φοιτητές, νομίζω γενικά έτσι δώσατε και το δικό σας στίγμα, και εξίσου κόμπο να μας πείτε ποιο είναι έτσι το συμπέρασμα που βγάλατε. Θέλω να πω πως σας έχουν καλέσει εδώ, ναι, γιατί σήμερα θα γίνει τελετή αναγόρευσης που αφορά εσάς και την κυρία Ντούντα. Μεγάλη τιμή και για το ΤΕΦΑ, αλλά και φαντάζομαι πως είναι πολύ μεγάλη ηθική τιμή και για εσάς που αναγνωρίζετε η διαδρομή σας στο μπάσκετ, αφού είστε όχι απλά ένας πρώην παίκτης, αλλά νομίζω ότι είστε και απόφυτος του ΤΕΦΑ, ναι, και διατελέσατε για πολλά χρόνια και προπονητής, και εύχομαι και ελπίζω να σας δούμε πάλι μια μέρα στην Εθνική και όχι μόνο. Ευχαριστώ. Καταρχήν ήθελα να πω ότι είναι τεράστια τιμή για μένα ένα πανεπιστήμιο όπως είναι της Θεσσαλίας, και πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για το πανεπιστήμιο εδώ, μια και ο κύριος Παπαϊωάννου, που ο Κοσμήτωρας, ο οποίος έχω επαφή, μου είπε τόσα ωραία πράγματα που κάνει το πανεπιστήμιο εδώ και που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, μια και παρότι δεν έχει πολύ προσωπικό, έχει τις περισσότερες δράσεις πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι αυτό είναι συγκλονιστικό και πρέπει η κοινωνία και η κοινωνία το Τρικάλο να το εκμεταλλευτεί αυτό, μια και έχει τέτοια συμπαράσταση και η νεολαία εδώ έχει ταλέντο. Θυμάμαι από παλιά πάρα πολλά παιδιά που ήταν διακριθέντες και στο μπάσκετ φυσικά. Δεν ξεχνάει κανείς τον Ρετζιά, τον Δόσπρα, τον Μπουλιανίτη, τον Μιλωνά, που τον είχα και συμπαίκτη μου στην Εθνική. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν το Πανεπιστήμιο και τις γνώσεις των ανθρώπων, των καθηγητών εδώ, για να μπορέσουν πραγματικά να δουν τα παιδιά τους εδώ σε υψηλό επίπεδο. Γιατί όπως είπα και πριν, υπάρχει τεράστιο ταλέντο. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα που θα ανακηρυχθώ επίτιμος διδάκτορ, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή, και αισθάνομαι πλέον ένας άνθρωπος που πάντα θα έχει κάτι να αναπολύει και να σκέφτεται για τα Τρίκαλα, και εύχομαι πραγματικά κάτι ανάλογο να γευτούν και παιδιά τα οποία θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από τα Τρίκαλα.
Δεν μπορώ να κλείνοντας να μην ρωτήσω, κύριε Γιαννάκη, εκείνο το χτύπημα, η αγωνία από τον Τζατσέγκο ήταν πραγματικά τόσο δυνατή όσο την εισπράξαμε εμείς μέσα από την τηλεόραση. Να σου πω, ένας άνθρωπος που ζήγιζε πάνω από 150 κιλά και να κατεβάσει τα χέρια του ήταν κάπως δυνατή, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν τόσο δυνατή ώστε να φύγει η Σοβιετική Ένωση νικήτρια από το Ειρήνης και Φιλίας. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που κάνατε τον κόπο και ήρθατε εδώ στο στούντιο. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα και για τους τηλεθεατές. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, κύριε Γιαννάκη, να συνεχίσετε να βάζετε μόνο τρίποντα στη ζωή σας, γιατί το αξίζετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.